βούλιαξε η πόλη των Ιωαννίνων, το ίδιο και σχεδόν όλες οι περιοχές του νομού από επισκέπτες την περίοδο του 15 Αυγούστου, σε μία από τις καλύτερες τουριστικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας. Η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και της επισκεψιμότητας καταγράφεται πλέον με αριθμητικούς και στατιστικούς δείκτες ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της Ηπείρου και των Ιωαννίνων. Ειδικά οι ορεινοί και οι μειωρινοί προορισμοί της Ηπείρου, όπως τα Γιάννενα, κερδίζουν ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής πίτας του καλοκαιριού και σε αυτό έχουν συντελέσει προφανώς και οι συντονισμένες ενέργειες των συναρμόδιων φορέων για την προσέλκυση επισκεπτών. Σίγουρα όμως και η αλλαγή στη φιλοσοφία των επισκεπτών, που δεν συνδυάζουν αποκλειστικά και μόνο πλέον τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τη θάλασσα. Αγαπημένοι προορισμοί των χιλιάδων επισκεπτών που βρίσκονται στην πόλη, το κάστρο, η παραλίμνια περιοχή, το νησάκι, τα μουσεία και το σπήλαιο περάματος. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που εντόπισαν κάποια προβλήματα και αυτά σχετικά με την έντονη κίνηση στους δρόμους και την κακή ή ελλιπή σήμανση και εντός του αστικού ιστού αλλά και στα περίχωρα. Ερά από Ναύπλιο. Πρώτη φορά στη... Όχι, όχι, είναι εδώ κοντά η πατρίδα μας. Πώς και το επιλέγετε για καλοκαιρινές διακοπές? Εκδρομούλες, ωραίες είναι οι εκδρομούλες όπου και να είναι. Πώς σας φαίνεται η περιοχή? Ωραία, πολύ ωραία. Είναι το ίδιο υπέροχα. Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί, γιατί αυτό μάλλον θα πρέπει να αλλάξει? Όχι, δεν μου ενοχλεί κάτι. Απλά πολλή κίνηση όταν κατεβαίνουμε στα Ιωάννινα. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Από διάφορα. Πάτρα, Πρέβεζα. Πρώτη φορά στην περιοχή? Όχι, όχι. Και πώς και το επιλέγετε για 15 Αύγουστο? Σημείο συνάντηση. Σημαίνει από ελληνοβανικά σύνορα και εμείς από Πρέβεζα και συναντήθηκα στα Γιάννενα. Πολύ ωραία. Για μονοήμερη. Και οι εντυπώσεις? Άριστες πάντα. Υπάρχει... Εδώ η μικρή Ελλάδα είναι μικρή. Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί, που δεν σας αρέσει? Όχι, όχι, στα Γιάννενα είναι πολύ ωραία πάντα, ειλικρινά. Και από εξυπηρέτηση και από τιμή. Αν και δεν μένουμε εδώ πολλές μέρες, οπότε δεν ξέρουμε τα προβλήματα, αλλά γενικά, αν εξαιρέσει λίγο το συνωστισμό στους δρόμους, όλα καλά είναι. Είναι ένας προορισμός που ενδείκνεται ακόμη και για καλοκαίρι, έστω και αν δεν είναι καλοκαιρινό. Ναι, ναι. Είναι χειμερινός, αλλά και καλοκαίρι είναι πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ η πόλη μου, το χωριό μου. Προσπαθώ στο πιο συχνά έχω ελεύθερο χρόνο, κενό, να έρχομαι. Και θέλω και στο μέλλον, σε ένα χρόνο, να έρθω να σπουδάσω κιόλας εδώ. Έχεις και φίλους? Προς το παρόν με την αδερφή μου. Και από το χρόνο έχουμε ήδη κανονίσει με τις φίλες μου να έρθουμε να τις ξεναγήσω. Α, που είμαστε από Αθήνα. Από Αθήνα, όχι, είναι το χωριό μου εδώ. Α, μάλιστα, και έρχεστε συχνά, φαντάζομαι. Ναι, συχνά. Φέρνετε και φίλους? Να, έφερα φίλο. Άρα πρέπει να μας πει τις εντυπώσεις του, ε. Ωραία, είναι ωραία, ωραία. Μια χαρά. Πολύ ωραία η παραλία εδώ στα Γιάννενα. Και το νησάκι πολύ ωραίο. Και μέσα το κάστρο πολύ ωραίο. Είναι κάτι που σας προβλημάτισε, κάτι που δεν σας άρεσε? Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σήμερα είναι πολλοί κόσμος, αυτό είναι το μόνο θέμα, αλλά πότε θα μπορέσετε να έχετε πάλι έτσι αυτή τη γιορτή? Αθήνα, αλλά και το οι ρίζες μας, το χωριό μας. Πολύ ωραία. Και πώς επιλέξατε για διακοπές? Ή διακοπές? Πάντα έρχομαι, τα αγαπάω τα Γιάννενα. Γιάννενα forever, Αβενή forever. Ελάτε όλοι. Ήπειρος forever. Ήπειρος forever. Πάντα, πάντα και για πάντα. Αυτό, υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί στην Ήπειρο? Εδώ, στα Γιάννενα. Όχι. Αν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει? Πολλά πρέπει να αλλάξουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε φάση να πω κάτι συγκεκριμένο. Θα περνάτε καλά? Ναι, εγώ προσωπικά περνάω πολλά. Καλαμάτα. Μάλιστα. Από την ωραία Καλαμάτα. Πώς αλλά ωραία. Ήρθαμε ένα τρίμερο. Μας πρόταση και μας άρεσε. Και μας αρέσει, είμαστε εδώ. Πάρα πολύ ωραίες. Ως την ώρα, πάρα, με έτσι βομένουμε, κατεβήκαμε στην Αγιάννα, πολύ ωραία. Είναι κάτι έτσι που σας ενοχλεί, σας προβληματίζει? Όχι, τίποτα. Διακοπές σήμερα θα με προβληματιστώ. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ξανάρθω. Και οι εντυπώσεις? Πάντα ωραίες. Πάντα ωραίες. Πώς το επιλέγετε το... Ναι, είναι η καταγωγή μας από εδώ και ερχόμαστε το καλοκαίρι. Υπάρχει ένας βασικός λόγος, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει. Έχουν αλλάξει τα Γιάννενα στην πορεία των ετών? Προς το καλύτερο θα έλεγα, ναι. Mm-hmm. Προς το καλύτερο. Είναι κάτι που... Εδώ η περιοχή αυτή δηλαδή. Mm-hmm. Είναι κάτι ωστόσο που σας προβληματίζει ή που δεν σας αρέσει και θα θέλατε να το δείτε διαφορετικά? Εντάξει, επειδή για εμάς τα Γιάννενα είναι έτσι πιο πολύ σταθμός και λιγότερο χώρος που καθόμαστε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω κάτι. Ό,τι έχω δει καλό μου φαίνεται μέχρι τώρα. Έτσι, καλώς. Ό,τι έχω δει. Μακάρι και εσείς επίσης να περνάει καλό κόσμο. Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά στην περιοχή μου? Πριν πολλά χρόνια ξαναήρθαμε. Α, μάλιστα. Άρα έχουμε ένα καλό, καλή ευκαιρία, μια καλή ευκαιρία να δούμε και τις αλλαγές, έτσι. Α, μπράβο, ναι. Πώς σας φαίνεται?
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Άλλαξαν τα πράγματα πολύ πριν 20 χρόνια που ήρθαμε, 25. Τώρα κατεβήκαμε, ακόμα είμαστε. Όλα καλά πάντως. Προς το παρόν όλα ωραία. Άρα τα βρίσκεται καλύτερα από ό,τι τα θυμόσαστε. Βεβαίως, βεβαίως, καλύτερα. Λίγο ίσως εμείς μπερδευτήκαμε για τη σήμανση. Τίποτε περισσότερο. Αυτό. Κατά άλλα, διαφορετικά τα μέρη, πιο ευάλωτο στον τουρισμό. Βλέπω τα μαγαζιά γεμάτα, άρα υπάρχει τουρισμός. Εύχομαι ότι καλύτερο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πουαρίδε. Έρχεστε πρώτη φορά στην περιοχή μας. Πρώτη φορά. Και οι εντυπώσεις. Τέλειες, πολύ όμορφα. Πολύ ωραία είναι. Δεν έχουμε ξαναρθεί. Μείναμε δηλαδή μας έχουν εντυπωσιάσει τα πάντα εδώ. Είναι πολύ ωραία. Είστε ικανοποιημένοι και από τη φιλοξενία και από αυτά που βλέπετε. Είμαστε, ναι. Ναι, είμαστε. Θα συστήνατε τον προορισμό Γιάννενα και σε άλλους. Οπωσδήποτε.